Ήταν συναρπαστικό αυτό το παιχνίδι και από πολλές παραμέτρους, από πολλές πλευρές. Το πρώτο κομμάτι είναι το τακτικό. Εκεί όπου πέρα τις προβλέψεις που είχαμε κάνει στα ρεπορτάζ, με Σάκοφ κάνει ασκήμυρο στο κέντρο και τον Ενρίκε έξω αριστερά, κάνει ένα τρίκ ωραίο ο Ίβιτς, πετάει τον Μπέλκα έξω αριστερά, τον Μπρίγιοβιτς σεντερφόρ και τον Ατζάλμα κάπως δεξιά. Και δεκάρι τον Ουάρντα. Αν πούμε ότι ο Ουάρντα δεν τράβηξε, είναι γιατί δημιουργήθηκαν πλευροκοπήσεις από τον ΠΑΟ και δεν πήγε μπάλα στα πόδια του. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι ο Ουάρντα δεν τροφοδοτήθηκε και σωστά. Ο Πέλκας έπρεπε να παίξει και να χωθεί δίπλα στον Μπρίγιοβιτς σαν δεύτερο σφορ στο παιχνίδι, άσχετα αν έπαιζε σαν έξω αριστερά, γιατί ο Πέλκας έχουμε αναλύσει πολλές φορές ότι είναι φορ. Αλλά επειδή είναι κοντός, δεν μπορεί να το βάλει σε 4-2-3-1 φορ, πρέπει να παίξει κοντά στο βασικό φορ. Να κάνει δηλαδή. Ναι, άμα σε τρακάρω εγώ όμως μετά θα φταίω, μαλακισμένο. Λοιπόν, ο Ουάρντα δικαιώνει τον Ραπτόπουλο, ο οποίος έλεγε ότι ο Ουάρντα δεν είναι δεκάρι. Θα μου πεις είναι δεκάρι ο Μπίσεσβαρ. Ναι, είναι ο Μπίσεσβαρ δεκάρι γιατί απουσίαζε ο Ζέκα από τον Παναθηναϊκό. Το γεγονός ότι δεν υπήρχε παίκτης να πάει επάνω στον Μπίσεσβαρ ήταν η λειψανδρία στα χαφ του Παναθηναϊκού. Ο Κουρμπέλης με τον Ζέκα ήταν ένα δίδυμο. Έπρεπε να δούμε τον Κουρμπέλη χωρίς τον Ζέκα. Και σήμερα ο Κουρμπέλης ήταν ένας πολύ μέτριος παίκτης από πλευράς Παναθηναϊκού. Ο οποίος Παναθηναϊκός, εδώ τώρα να δούμε και την αφέλεια του Παναθηναϊκού. Παίζει με 4-4-2 ανοιχτά, με δύο χαφ, λείπει ο Ζέκα. Και εκεί ο ΠΑΟΚ έχει τον Σάκοφ, τον Τζίμιροτ και τον Ουάρντα σε αναλογία 3-1-2. Και βέβαια στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε Σάκοφ. Και βέβαια στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε Τζίμιροτ. Ένα κομμάτι της μεταμόρφωσης του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο ήταν η ατομική βελτίωση του Σάκοφ και του Τζίμιροτ και η παρουσία του Μπίσεσβαρ σαν δεκάρι σε συνδυασμό με την απουσία του Ζέκα. Όλη η ιστορία έγινε στον χώρο του κέντρου. Εκεί όπου μεταμορφώθηκε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο, χάνοντας πολλές δυνάμεις. Κρέμασε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο και είναι από τα λίγα παιχνίδια που ο Παναθηναϊκός κρεμάει στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν έκπληξη για μας να βλέπουμε να καταραίει ο Παναθηναϊκός. Τώρα, στο κομμάτι τώρα του Παναθηναϊκού, πώς έχασε την πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός έχασε την πρόκριση για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι δεν υπήρχε κόφτης και μάλιστα ο καλύτερος στο πρωτάθλημα σαν εξάρι να σβήσει τον Μπίζεσβαρ. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι στο ρίσκο του ΠΑΟΚ να πιέσει ψηλά, να κάνει παιχνίδι ψηλά και να βάζει την ομάδα πάρα πολύ ψηλά, δεν πήγε πολύ καλά. Δεν πήγε καθόλου καλά ο Τζίμιροτ και ο Σακχόφ. Και βγήκαν οι Παναθηναϊκοί και χτύπησαν στον άξονα του ΠΑΟΚ, καθώς λείπαν και οι δύο πλάγιοι μπακ, οι οποίοι κάνανε πολύ κατακτητικό παιχνίδι. Εκεί φταίει ο Παναθηναϊκός που έχασε τα γκολ. Δεν φταίει ούτε ο διαιτητής, δεν φταίει ούτε τίποτα άλλο, αλλά φταίει ο ίδιος ο Παναθηναϊκός. Δεν τελείωσε τις φάσεις. Το γεγονός όμως ότι ο Παναθηναϊκός τελειώνει το 90% των φάσεών του χωρίς να τις κάνει αυτές τις φάσεις ο Μπέρκ είναι θέμα προς συζήτηση. Το ότι δηλαδή τις τελειώνει ο Κλωναρίδης, τις τελειώνει ο, ξέρω εγώ ποιος ήταν ο άλλος, ο Εμποκού, τις τελειώνει ο άλλος από πίσω ο Χαφ και δεν τις τελειώνει ο Μπέρκ, είναι ένα πρόβλημα. Και το ερωτηματικό είναι, ήταν τόσο κακός ο Μπέρκ ή τόσο καλή στόπερ του ΠΑΟΚ που πήγαν επάνω του. Ένα συνδυασμός γεγονότων γίνεται. Τώρα για τη διαιτησία. Η διαιτησία στο κομμάτι που διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός έχει δίκιο μόνο σε ένα πράγμα. Πέναλτι δεν υπάρχουν, αλλά η διαιτησία που είδα από τον Κίζα στο πειθαρχικό κομμάτι, το πειθαρχικό κομμάτι έπαιξε καθαρά ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό είναι και ένα μήνυμα το τι θα επακολουθήσει τις επόμενες αγωνιστικές, την επόμενη χρονιά. Ότι τον ΠΑΟΚ πλέον τον σέβονται οι διαιτητές. Τον παίζουν καλά. Τις αμφισβητούμενες φάσεις τις δίνουν σε αυτόν. Και να πω ότι και στο πρώτο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ είχε μια καλή διαιτησία. Απλά ο ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι στη Λεωφόρο δεν βοήθησε τον διαιτητή. Τώρα ο ΠΑΟΚ βοήθησε τον διαιτητή για να είναι κομψός ο διαιτητής μαζί του.
Διάβασα τις ανακοινώσεις του Παναθηναϊκού, διάβασα τα κλάματα. Περνάμε και έξω από την Τούμα τώρα. Πιστεύω έχουν φύγει πάντες. Τι λες, είναι κανείς εδώ τώρα, τι ώρα πάει. 11 και 4. Κάτι κλούβες βλέπω. Πάει, έφυγε ο Παναθηναϊκός, φύγαν όλοι. Το πανηγύρι τελείωσε, η καντίνα κονόμησε εδώ. Ωραία πάμε. Κάνουμε και τη βόλτα μας. Έτσι λοιπόν είδα εγώ το παιχνίδι. Και το κομμάτι της τετράδας άμυνας του Παναθηναϊκού βρέθηκε σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Δηλαδή, θα πάρουμε όλη την τετράδα ένα προς ένα. Ο Μπολέτο φωνάζει ο Παναθηναϊκός ότι το φάουλ δεν υπάρχει. Βρε μαλάκα Μολέντο. Έχεις πλάτη τον Πρίγιοβιτς. Ο Πρίγιοβιτς ήταν άθλιος σήμερα. Το παιδί δεν μπορούσε να κάνει ένα άλμα. Γίνανε 5 φορτώματα και είτε έβλεπα τον Κλάους εκεί, είτε έβλεπα τον Πρίγιοβιτς, είτε έβλεπα τον Κουλούρη, ένα και το αυτό ήταν. Δεν υπήρχε Πρίγιοβιτς. Το τέταρτο γκολ του λέει όλα πάρε βάλτινα. Λοιπόν, πρέ μαλάκα Μολέντο, έχεις τον Πρίγιοβιτς, και αυτό λένε μαύρος, βλάκας. Λοιπόν, έχεις τον Πρίγιοβιτς, πλάτη. Ο οποίος Πρίγιοβιτς, η φάτσα του βλέπει αντίθετα από τον τερματοφύλακα. Του κάνεις φάουλ, υποψία φάουλ, του βάζεις τα χέρια κτλ. Δίνεις δικαίωμα τον Κίζο να δώσεις το φάουλ. Για ποιο λόγο? Κάπου δηλαδή και η πνευματική υπεροχή στους ποδοσφαιριστές παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Λέει είναι ψηλός. Και τι έγινε που είναι ψηλός? Και οι πορτιέριδες εδώ στα κολόμπαρα, να τους βλέπεις ψηλή. Μυαλό μπορεί να έχει. Μπορεί να τον παραμυθιάσεις και να, αντί να σε πλακώσει, να πούμε, να σε κεράσει και πώς το λένε, gym fish. Είναι πάνε βλάκες δηλαδή. Κουτρομπής. Είναι αυτό το παίξιμο σε ζώνη να του φεύγει ο. Είπα από εδώ κάτω. Να του φεύγει εκεί ο Μπίζεσβαρ στην ευθεία, στη φάση. Δεν θυμάμαι ποιο γκολ ήταν. Στο τρίτο ήταν, στο δεύτερο δεν θυμάμαι. Που τη γυρίζει έτσι κτλ. Μετά. Κουλιμπάλι, δεξί μπακ. Απαράδεκτος. Γίνανε οι σέντρες εκεί. Δεν υπήρχε να κλείσει σαν στόπερ τρίτος και δεν υπήρχε ούτε ο Μολέντο, ούτε ο Κουτρουμπής. Μια τριάδα δηλαδή, πες ότι έγινε σέντρα από το Λούντα, από εκεί γίνανε σέντρες. Ούτε να κλείσουν, ούτε κάνουν μακριά ένας από τον άλλον, μια ζώνη άθλια κτλ. Έπαιξε ρόλο δηλαδή στο κομμάτι των γκολ και η τετράδα των παιχτών του Παναθηναϊκού. Δεν είναι δηλαδή μαρκαρίσματα αυτά. Στο πρώτο γκολ, δηλαδή για παράδειγμα, δεν υπάρχει μαρκάρισμα να κάνω φάουλ. Δεν υπάρχει λόγος να κάνω φάουλ στον Πρίγιοβιτς όταν ο Πρίγιοβιτς είναι, ας πούμε, πλάτη στην αιστεία. Ο Πρίγιοβιτς με πλάτη στην αιστεία και στα καλά του να ήταν, όχι τώρα, είναι τόσο επικίνδυνος όσο ένας γέρος 80 χρονών να μπει σε ένα λύκειο κορασίδων μετά από εγχείρηση προστάτη. Μην αγαμίσει ο γέρος την κορασίδα. Μα είσαι βλάξης. Δεν φταίει ο Κίζας εκεί. Μετά βλέπεις ότι ο Κίζας. Βλέπεις ότι ο Κίζας παίζει, ας πούμε, πειθαρχικά τον ΠΑΟΚ. Στη φάση που αποβάλλεται, έχει ο Μάτος κάρτα, ο Μάτος έπρεπε να βγει, δύο φορές έπρεπε να βγει. Κάνει μια κούρσα ο Χούλτο αυτός με τα μαλλιά και του κάνει ένα φάουλ για κάρτα ο Μάτος. Δεν το δίνει. Δεν την ψηλιάζεσαι ότι παίζει πειθαρχικό τον ΠΑΟΚ. Και πας και κάνεις ένα ανόητο φάουλ ενώ έχεις κάρτα, δίνεις πάλι δικαίωμα στον Κίζα. Δίνεις πάλι δικαίωμα στον Κίζα να σου βγάλει δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο διαιτητής που θέλει να βοηθήσει μια ομάδα, εάν δεν δώσει ο άλλος δικαίωμα, δεν μπορεί να τη βοηθήσει. Κακά τα ψέματα. Και ο Παναθηναϊκός έδωσε σήμερα πάρα πολλά δικαιώματα. Όσο για τη διαιτησία, εγώ θα πω ένα. Αφού στην Ελλάδα πηδάει ο ισχυρός, έλα γορμ πέρνα. Έπεσε έξω. Πού έπεσε έξω, γιατί? Παράταση δεν είναι. 2-0 είπες, 2-0. Γράψε τα προγνωστικά τελευταίο καιρό. Είμαι χάλια, Είσαι πολύ χάλια, τι να κάνουμε. Εντάξει, θα το πρώτο. Θα λες ωραία, αλλά από προγνωστικά. Και εσύ και ο κόκκινος τα έχετε κάνει. Τα γαμίσαμε τη μάνα, Εντάξει. Το διαιτή πώς τον είδες? Κάνω προπόνηση εγώ, προετοιμασία για τεφά και έχουμε διαιτητή γάμα εθνικής που προπονείται μαζί μας. Κίζας λέει είναι από τους καλύτερους. Ναι. Αλλά μετά το 72 από την κόκκινη το χάσε. Από το κόρνερ στη γωνία που. Έδωσε ανάποδα τις κάρτες. Και επόπτες. Οι επόπτες που δεν ήταν στη γωνία το κόρνερ. Εντάξει. Εκεί το χάσε. Ο δυνατός ποιος είναι ο Σαββίδης, τώρα έτσι δεν φαίνεται. Ναι. Πρέπει να κλαίω ο Παναθηναϊκός. Εγώ γενικά... όταν κλαίγανε οι παοξίδες, έμε με το Μαρινάκι, λέω όχι, θα γίνεται ισχυρή. Τώρα που γίνανε ισχυροί, ας κλαίνε οι άλλοι. Τίποτα. Ο Κίζας ήταν 70-30, μαγιά του ΠΑΟΚ. Μαγιά του, ναι, όχι. Εμένα το ξύλο, αυτό που έλεγες για το ξύλο για τον ΠΑΟΚ, μπράβο του. Μπράβο του. Δηλαδή, έτσι όπως το πήρε και ένα πράγμα, δεν θυμάμαι αν τ' άκουσα από σένα. Ποιο? Μπορεί να τ' άκουσα, αλλά τις τελευταίες μέρες το λέω κι εγώ. Για τον ΠΑΟΚ, μέχρι το 15 να το βάλει τον γκολ η έδρα. Ναι. Και το βάλε.
Ναι, με τον τρόπο που το έβαλε. Αν και είχε πολύ σερβιέτα σήμερα πάλι. Άσχετα που ο Παναθηναϊκός έπρεπε το άξιζε μέχρι το 15 και τα λοιπά και μετά. Αστάβαζε. Τεφάισε. Τώρα θα μπορώ. Άντε, καλή επιτυχία. Περιμένω, 12. Έγινε. Περιμένει εκπομπή. Ωραίο ο μικρό, ήξερε μπάλα. Ε, πώ τον είδε. Σε πάω σπίτι. Ένα πάμε. Κοίτα, οι παοξίδε πανηγύριζαν. Θα και πήραν το κύπελο, αλλά έτσι όπω πάει το πράγμα, μόνο θα το πάρω. Γιατί για να περάσει έτσι το Παναθηναϊκό, δεν θα τα αφήσει έτσι το κύπελο. Βέβαια, να πω εδώ ότι ο ΠΑΟΚ εδώ και ένα χρόνο παίζει χωρίς center forward. Σήμερα, για παράδειγμα, πριν ο Μπιζέν υπήρχε. Το παιδί βιολογικά δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση. Σε καθόλου καλή κατάσταση. Καθάρισαν πάλι γύρω-γύρω. Και πάλι θα πω ότι η πίσω γραμμή ήξερε να σπώσει πολύ τον ΠΑΟΚ. Ο Μάτος και ο Σάκοφ έχουν κάνει τόσα γκολ που δεν έκαναν όλοι center forward του ΠΑΟΚ. Ο Μάτος και ο Σάκοφ, ο οποίος αν ήταν λίγο πιο γρήγορος, λίγο πιο ταχυδυναμικός, θα μιλήσουμε για ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Γιατί είναι αργός, αλλά ξέρει ποδόσφαιρο. Όχι μπάλα, ξέρει ποδόσφαιρο. Θα δούμε.